Η εκπομπή Περιπατητής, λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ πέρα βρισκόμαστε σε όμορφα μέρη της Ελλάδος, της χώρας μας, όπου έχουμε σκοπό να σας δείξουμε όχι το τουριστικό ενδιαφέρον όπως κάνουν διάφορες εκπομπούλες, αλλά να σας τονίσουμε το αρχαιολογικό ενδιαφέρον, τι βρισκόταν εδώ πέρα, παράδειγμα, πριν 200.000 χρόνια, πριν 20.000 χρόνια, δηλαδή στην προϊστορία μας. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα υπέροχο μέρος, σας ακολουθήσω πλανάκιας. Θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε κατασκηνώσει εδώ πέρα, δηλαδή βγάλαμε καρεκλάκια, είδη κάμπινγκ και λοιπά, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δημητριάδη που μας δίνει τον εξοπλισμό με τα υπέροχα σακίδια. Έχουμε φέρει δηλαδή τα πάντα, όλα τα απαραίτητα, θα τα δείτε αυτά στην πορεία. Εγώ θέλω, επειδή πλησιάζει όπως βλέπετε σύννεφα, θέλω να βγάλω εδώ πέρα, μας έχει δώσει τα φωτιστικά μας και λοιπά, ας έρθω να κάτσω λίγο στην καρεκλίτσα μου. Αχ, έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα από τον κύριο Δημητριάδη. Θα δούμε και ένα ωραίο βίντεο. Λοιπόν, σε περίπτωση που κρυώνουμε, υπέροχο αυτό, σε περίπτωση που κρυώσουμε, υπέροχο. Εδώ για να φάμε, βγάζω εγώ τον εξοπλισμό μου να είμαι έτοιμος, γιατί θα πιάσει βροχή μετά. Ένα ωραίο πτυσσόμενο τραπεζάκι και φυσικά το φως μου για τη σκηνή. Υπέροχο αυτό το γκατζετάκι. Είναι φωτιστικό για τη σκηνή, το κρεμάς, κρεμιέται έτσι, το τραβάς, να δούμε πως ανοίγει, έχεις ένα ωραίο φως με κερί, το οποίο είναι φανταστικό και ζεσταίνει κιόλας. Ανεβάζει θερμοκρασία 5 βαθμούς. Λοιπόν, να αφήσω λίγο το μικρόφωνο και θα μιλήσουμε για την εκπομπή μας. Να βάλω εγώ αυτό γιατί κάνει λίγο ψύχα, εδώ έχει 12 βαθμούς. 12 βαθμούς εδώ στο δουλειό, λοιπόν, να φορέσω εδώ αυτό το υπέροχο πράγμα, το οποίο ξέρετε σε ώρα που έχει χιόνι, στο χιόνι, το βάζεις έτσι. Λοιπόν, να το βάλω να ζεσταθεί ο λαιμός μου, κάνει πολύ κρύο. Λοιπόν, ήθελα να σας τονίσω ότι η εκπομπή Περιπατητής έχει μοναδικό στόχο να σας δείξει διάφορα χρήσιμα μονοπάτια που ακολουθούσαν οι παλιοί μας γεωγράφοι, ο Στράβωνας, ο Παυσανίας κλπ. Και όχι μόνο. Και διάφοροι άλλοι γεωγράφοι, φυσιοδήφες κλπ. Η εκπομπή Περιπατητής, λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα σας ξεναγεί κάθε εβδομάδα σε διάφορα όμορφα τοπία της χώρας μας και με αρκετά μεγάλη πλούσια αρχαιολογική θεματολογία. Να περάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, αφού έχουμε ευχαριστήσει τον κύριο Δημητριάδη για την υπέροχη προσφορά του στην εκπομπή μας και τη βοήθειά του, την πολύτιμη, και το Διονύση και το φίλο μας, και να ευχαριστήσουμε βέβαια το Λάμπρι το Μαρονίτη με τα φροντιστήρια στο Μπουρνάζι στο Περιστέρι και φυσικά τον κύριο Αδαμόπουλο με τα τυροκομεία που έχει και την υπέροχη μονάδα στον Κόμβο Τσακώνα στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία. Να περάσουμε λοιπόν στο πρώτο θέμα, που είναι πιο άλλο το ιερό βουνό των Αρκάδων και εκτεταμένα έγινε αργότερα και των Ελλήνων. Μιλάμε φυσικά για το Λύκειο Όρος, ένα αγαπημένο βουνό, γιατί εκεί πέρα πιστεύετε ότι γεννήθηκε ο Δίας και όχι στην Κρήτη. Εκεί τον λούσανε και τον κάναν μπάνιο οι τρεις νύμφες, μία από αυτές ήταν η Νέδα. Η Νέδα, λοιπόν, να ακολουθεί, η κάμερα είναι στο χέρι, δεν θέλουμε τρυπόδια, ας τα τρυπόδια για άλλες εκπομπές. Η Νέδα, λοιπόν, ήταν μία νύφη που μεγάλωσε το Δία. Από εκεί πηγάζει και το όνομα του ποταμού Νέδα στη Μεσσηνία, η οποία κατεβαίνει από το Λύκειο Όρος. Πάμε να περάσουμε λοιπόν στο Λύκειο Όρος, γιατί έχει πλούσια ιστορία. Στο Λύκειο Όρος δίπλα βρίσκεται, εκτός από αυτό, βρίσκεται το κάστρο της Ήρας, όπου ήταν ο Αριστομένης, με ε και το Ήρα. Πιο κάτω είναι ο ποταμός, είπαμε, Νέδα, ο οποίος είναι το φυσικό όριο των ομών Μεσσηνίας Ηλίας. Φυσικά απέναντι από τον ποταμό είναι η Φυγαλία, η αρχαία Φυγαλία, η βρύση εκεί του Παυσανία που έπινε νερό κλπ. Μια πολύ αρχαία βρύση. Και γενικότερα να δούμε το τι είδαμε εκεί, γιατί είχαμε κοντά μας και τον πρόεδρο του χωριού Νέδα. Έτσι είναι, πλανάκια. Ναι. Τον κύριο Δημήτρη Τασόπουλο, νομίζω, θα το ακούσουμε στη συνέντευξούλα που μας δίνει. Και να απολαύσετε αυτό το μοναδικό θέαμα από το Λύκειο Όρος. Εκεί όπου βρήκαμε και το βωμό του Διός. Βρήκαμε και το βωμό που κάναν τις ανθρωποθυσίες, όπως μας λέει ο Παυσανίας. Κάναν ανθρωποθυσίες σαν τους καβύρους, σαν τα καβύρια μυστήρια. Και φυσικά και με ζώα. Για πάμε να περάσουμε να δούμε λίγο το βίντεο, γιατί τα πολλά λόγια. Το Λύκειο είναι βουνό της Αρκαδίας και βρίσκεται στα σύνορα νομών Αρκαδίας και Μεσσηνίας.
Η ψηλότερη κορυφή του είναι η αρχαία Κριτέα και έχει υψόμετρο 1421 μέτρα. Το όνομα Λύκειο βγαίνει από τη ρίζα Λίκ που σημαίνει φως. Κατά την αρχαιότητα ήταν το ιερό βουνό των Αρκάδων, αφού εκεί πιστεύονταν ότι γεννήθηκε ο Θείας. Οι αρχαίοι Αρκάδες το αποκαλούσαν και Όλυμπο ή Ιερό Βουνό. Στην ψηλότερη κορυφή του Λυκαίου, την Κριτέα, κατέφυγε η Ρέα για να μην τη σκοτώσει ο άντρας της ο Κρόνος, ο οποίος καταβρόχθησε τα παιδιά του. Έτσι εκεί γέννησε το Δία. Αμέσως μετά η Ρέα θέλησε να τον λούσει, αλλά η Αρκαδία ήταν άνυδρη και δεν έβρισκε νερό. Τότε χτύπησε το χώμα και βγήκε νερό. Το ποτάμι που δημιουργήθηκε ήταν ο ποταμός Ινέδα. Έτσι τον παρέδωσε στις νύφες Αγνό, Θησόα και την Έδα, οι οποίες τον έλουσαν εκεί. Η Νέδα αργότερα τον θύλασε και τον ανέθρεψε. Οι αρχαίοι Αρκάδες έλεγαν ότι οι Κρήτες λανθασμένα λένε ότι γεννήθηκε στην Κρήτη, παραφράζοντας το όνομα της κορυφής. Επίσης, στους πρόποδες του Λυκαίου υπήρχε η Λυκόσουρα, που σύμφωνα πάντα με τον Παυσανία ήταν η πρώτη πόλη που ιδρύθηκε στην ανθρωπότητα. Στην κορυφή του Λυκαίου Όρους υπάρχει βωμός του Δία όπου γίνονται θυσίες και ανθρωποθυσίες, σύμφωνα με τον Παυσανία. Ο βωμός είναι πέτρινος και γύρω του υπήρχαν δύο κοιώνες με δύο αετούς, οι οποίοι κοιτούσαν προς την πλευρά που ανέτελε ο ήλιος. Πιστεύονταν ότι όποιος σίαζε στο Λύκειο Δία γινόταν λύκος. Αν στο διάστημα αυτό και μετά από 10 χρόνια δεν έτρωγε ανθρώπινο κρέας, ξαναγινόταν άνθρωπος. Αλλιώς έμενε για πάντα λύκος. Έλεγαν επίσης ότι όποιο ζώο έμπαινε εκεί δεν φαίνονταν η σκιά του. Τέλος, το Λύκειο συνδέεται με μια παραλλαγή του μύθου του Λυκάωνα που λέει ότι εκεί θυσίασε ένα βρέφος, ενώ κατά άλλους τον γιο του Νύκτιμου και ο Δίας το μεταμόρφωσε σε λύκο. Ο ναός του Πανός στο χωριό Νέδα, ας περπατήσουμε. Πρέπει να βάλω και το τζάκετ από τον κύριο Δημητριάδη, εκεί που μας έδωσα. Φυσικά είναι ο μεγάλος χορηγός της εκπομπής μας. Ο ναός του Πανός λοιπόν βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το χωριό Νέδα, στα 5 χιλιόμετρα αν αναρριχθείτε και περπατήσετε ουσιαστικά το βουνό, θα βρεθείτε στο ναό του Πανός, στον αρχαίο αυτό ναό. Ξέρετε, έχω κάνει πολλά ντοκιμαντέρ και κάποτε ήθελα να ασχοληθώ λίγο με τους γίγαντες. Και τελικά τι ανακαλύψαμε? Η μία εξκαφή που είχε γίνει στο ναό του Πανός το 1902 από τον κύριο Κουρουνιώτη τότε, ανακάλυψε τρεις τάφους αυτό το ναό που θα δείτε. Η εξκαφή έγινε, οι τρεις τάφοι βρέθηκαν. Ο δεύτερος τάφος βρήκαν ένα τεράστιο κρανίο, πολύ μεγάλο. Το μοιραίος του ήταν 1,5 μέτρο, νομίζω 1,2. Ήταν τέλος πάντων κάτι πάρα πολύ θεαματικό και προφανώς για την εποχή και τις εξάφες. Βέβαια έχουν βρεθεί πάρα πολλά. Στην επόμενη εκπομπή θα σας μιλήσουμε για σκελετούς που έχουν βρεθεί στη χώρα μας και ποια σημεία υπάρχουν που υπήρχαν γίγαντες και λοιπά, δηλαδή μεγάλοι ψηλοί άνθρωποι και λοιπά, 3 μέτρων και ούτω καθεξής. Πάμε να απολαύσουμε λοιπόν αυτό το υπέροχο μοναδικό στολίδι που έχει μείνει, αυτό που απέμεινε ουσιαστικά, γιατί έχει φτιαχτεί μια εκκλησία με τις πέτρες του ναού, ένας αρχαίος ναός των ταξιαρχών, έτσι το ξέρουν εκεί οι ντόπιοι. Και θα δείτε τους κίονες που δεσπόζουν μέσα στο χωριό. Τους έχει πάρει κάποιος εκεί και έφτιαξε μια βρύση στο χωριό με τους κίονες του ναού του Πανός. Ας απολαύσουμε αυτό το άριστο έβριμα επάνω σε ένα βουνό, αλλά από την άλλη ας απολαύσουμε και το έσχος του σύγχρονου Έλληνα. Πάμε. Και φίλοι, βρισκόμαστε εδώ με τον αγαπητό Δημήτρη Τσιοπελάκο, ο οποίος είναι και πρόεδρος εδώ στην Έδα, στο χωριό. Ανεβήκαμε, κάναμε μια πολύ όμορφη πορεία, καταρχήν να πούμε, και ήρθαμε σε ένα αξιοθαύμαστο έργο, μνημείο που υπάρχει στο χωριό σας, μόλις 5 χιλιόμετρα περίπου, στον αρχαίο ναό του Πανός, τον οποίο αναγράφει, προφανώς είναι αυτός που γράφει και ο Παυσανίας.
Θέλω να μας πείτε, πρόεδρε, για το χωριό σας, για τα υπέροχα μέρη που έχετε. Έχετε φανταστικά μέρη και ό,τι εσείς θέλετε, και φυσικά για αυτό το αριστούργημα, έτσι δύο λόγια για τους τηλεθεατές μας. Πράγματι είμαστε σε ωραίο μέρος, διότι και οι αρχαίοι ήξεραν και να επιλέξουν τα μέρη που κατοικούσαν. Εδώ δίπλα μας ήταν η αρχαία πόλη, κατά τον Παυσανία ίσως και η Μέλπια. Η Μέλπια. Επάνω είναι το Όρος Λύκειο, με τους αρχαιολογικούς χώρους. Δηλαδή το βουνό που θα δείξουμε μετά είναι το Λύκειο, το έτσι. Λύκειο, το Λύκειο Όρος. Όρος. Η Λυκόσουρα. Το πρώτο χωριό του πρώτο κόσμου. Χωριό, με τα ναό της Δήμητρας και τα λοιπά. Το Λύκειο ήταν το ιερό βουνό των Αρκάδων, όπως λέγαμε, διότι και εδώ επεκτείνεται τότε η Αρκαδία. Εκείνα τα χρόνια ήταν εκείνα Αρκαδία. Εκείνα τα χρόνια, ναι, και έφτανε μέχρι και την Αρκαδιάτικη Παρισία. Α, κάτω, ε. Πίνιο ήταν και Παρισία. Έτσι. Σιγά σιγά αναπτυχθήκανε και άλλα μικρά χωριά επί τουρκοκρατίας. Και εδώ στη θέση αυτή που φαίνονται τα ερείπια δίπλα, ήταν το κάστρο. Αυτό προφανώς ήταν και το κάστρο του Αριστομένη. Όχι. Όχι, όχι, έτσι. Το κάστρο του Αριστομένη ήταν στην Ήρα. Στην κάτω Ήρα, στο Κακαλέτρι, ναι. Κοντά στο χωριό Κακαλέτρι. Α, μάλιστα. Αυτό μιλάμε για ένα αρχαίο κάστρο. Ναι, είναι ένα αρχαίο κάστρο. Ίσως η Κωμόπολη της εποχής τότε εδώ, γιατί λένε χώρα. Έτσι. Α, μπορεί να ήταν εκεί πάνω. Ναι, ήταν εδώ. Και φαίνονται κάποια μέλη του που έχουν απομείνει. Διασωθεί. Ναι. Και η περιοχή κάστρο. Άρα τα τυχεία που βλέπουμε από εδώ μπορεί να είναι από το κάστρο. Ναι, ναι, ναι. Είναι από ναι, το κάστρο. Από το κάστρο, από το κάστρο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Απέναντι η Αμπελιώνα, πάλι και εκεί λέγεται παλιό κάστρο, σε ένα μικρό λοφίσκο μεταξύ Αμπελιώνας και Αγιουσόλου. Το λοφάκι, το λοφάκι, ναι. Και εκεί. Και από κάτω, πιο κάτω ήταν ο Επικούριος Απόλλων. Πιο κάτω. Στα 15 ναι, χιλιόμετρα. Δυτικά είναι ο Επικούριος Απόλλωνας. Επικούριος Απόλλωνας. Άρα λοιπόν ο επισκέπτης, πρόεδρε, εδώ έχει να δει πολλά πράγματα προφανώς. Φυσικά, έτσι. Και φυσικά να απολαύσει και την ωραία Φέρα φύση. Έχουμε αναδείξει επάνω τα Λύκεια που γινόσατε οι αγώνες πριν τους Ολυμπιακούς, μαζί με τα χωριά της Ανοκαριές και τους συλλόγους περιοχής. Τώρα βοηθάει και το κράτος πιο εντατικά. Τα οποία γίνονται κάθε χρόνο, έτσι. Κάθε τέσσερα χρόνια. Α, κάθε τέσσερα, κάθε το τέσσερα... σαν τους Ολυμπιακούς. Ναι, 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 δηλαδή. Κάθε τέσσερα χρόνια γίνονται. Αλλά είναι πολλά τα έξοδα. Ναι, δεν χρειάζονται χρήματα και δεν μπορούμε να καλυφτούμε. Ωραία, πρόεδρε, πέστε μας ένα μήνυμα στον κόσμο που μας βλέπει. Τι θέλετε να πείτε στον κόσμο μας? Ό,τι θέλετε εσείς. Ο κόσμος αυτές τις μέρες ζει κάποιες δύσκολες στιγμές. Πιστεύω να είναι περαστικές. Με ψυχραιμία και ό,τι μπορούμε να βοηθάει ο ένας τον άλλον για να τα βγάλουμε πέρα. Αλληλεγγύη λοιπόν το μήνυμα το μεσσηνιακό από την ΕΔΑ, έτσι. Αλληλεγγύη. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε εδώ τον πρόεδρο, αλλά πριν φύγει θέλω να μας πει δύο λόγια σύντομα για την ιστορία εδώ του Αϊστρατή και του ναού του Πανός. Εδώ υπήρχε ο ναός του Πανός, πίσω από ό,τι έχουμε ακούσει από τους παππούδες μας, το 1902 ο Κουρουνιώτης, υποκινούμενος από κάποια αρχαιοκαπηλεία που είχε γίνει και είχε καταγγελθεί, ήρθε και έκανε μερική ανασκαφή. Βρέθησαν πολλά αντικείμενα, υπάρχουν περίπου τα 10-15 αγαλματίδια στο Εθνικό Μουσείο της Αθήνας, που γράφουν επάνω ότι είναι από το ναό του Πανός του Μπέρεκλα, αλλά δεν έχει γίνει καμία περαιτέρω ούτε εξερεύνηση μεγαλύτερη, ούτε τα ερείπια κάπου να συγκεντρωθούν, είναι απλωμένα στις μάντρες, στα χτήματα κτλ. Καμία απολουτρίωση του χώρου ανήκει σε ιδιώτες. Δρόμο με τα βία σφαίρα, με αυτό το χωματόδρομο, μονοπάτι το οποίο θέλει βελτίωση. Στα χωράφια σας, να πάνε στα χωράφια φυσικά, αλλά και αν υπάρξει δυνατότητα από το κράτος να μπορεί να πλησιάσει κάπου εδώ κάτι να. Για να δούμε το Υπουργείο Πολιτισμού τώρα. Καθαρίσαμε εδώ λίγο το χώρο από πουρνάρια, κλαδιά, βάτα. Καλά κάνατε. Να φαίνονται λίγο οι πέτρες. Να αναδείξετε οι πέτρες, λίγο οι εκείονες που είναι διάσπαρτοι.
Έτσι που λέτε, λοιπόν, η εκπομπή Περιπατητής, φίλες και φίλοι, να μην ξεχνάτε ότι είναι μια εκπομπή που μοναδικό στόχο έχει να δώσει σε όλες και όλους εσάς την απόλαυση για να ξέρετε πού μπορείτε να πάτε και να απολαύσετε αρχαία ιστορία, την προϊστορία μας, τη γνήσια ιστορία των Ελλήνων, της Ελλάδας μας. Αυτή είναι η πραγματική δομή της εκπομπής μας. Αυτός είναι ο στόχος της ουσιαστικά. Θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι μπορείτε να στέλνετε κάποια email στην εκπομπή αν έχετε κάποια ιδέα ή αν πιστεύετε ότι στο χωριό σας υπάρχει κάτι ενδιαφέρον που θα άξιζε να έρθει ο άλλος και ο επισκέπτης, και από εκεί και πέρα να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα της εκπομπής είναι η Νέδα. Κάποτε την είχαμε κολυμπήσει, είχαν πάει πολλά κανάλια, θυμάμαι τότε, και δεν την κάνανε πλούτα. Εμείς την κολυμπήσαμε λίγο, θα σας δείξουμε λίγα πλάνα για την ολόκληρη ντοκιμαντέρ. Θα σας δείξουμε λίγα πλάνα λοιπόν για την Νέδα, για τον ποταμό, το μοναδικό θηλυκό ποταμό όπως φημολογείται. Να πάρετε έτσι μια ιδέα. Πιστεύω να φαίνεται πίσω τον background, είναι ωραίο τον background με τα δέντρα. Εδώ απέναντί μου βλέπω ένα βουνό που έχουν βάλει για την αιωλική ενέργεια αυτούς τους έλικες. Έχουν κατασπαράξει τα υπέροχα βουνά μας, τα έχουν διαλύσει στην κυριολεξία, για να παράγουν βέβαια δωρεάν ενέργεια και να εκμεταλλεύονται κάποια, να την πουλάνε σε εμάς. Λοιπόν, αυτό το έσχος με τη φύση, με τον κανιβαλισμό της φύσης θα έλεγα, θα έρθει κάποια στιγμή λοιπόν που θα διεκδικηθεί η φύση. Η φύση, να ξέρετε, ότι αντιδρά πάντα. Εν πάση περιπτώσει, να περάσουμε λίγο και το οικολογικό μας, αν και είμαστε σαν εκπομπή κοντά περισσότερο στη φύση, αλλά έχουμε σαν παράγοντα τον άνθρωπο πρώτα απ' όλα. Δηλαδή εκεί διαφέρουμε με την οικολογία σε ιδεοπολιτικό επίπεδο. Πιστεύουμε πρώτα ο άνθρωπος και μετά τα υπόλοιπα έμβια όντα. Έτσι πιστεύω εγώ, τέλος πάντων. Λοιπόν, να περάσω αυτό το σημείο, για να μην σας ζαλίζω, να περάσουμε να δούμε λίγο, φίλες και φίλοι, να περάσουμε να δούμε την Νέδα, τον ποταμό Νέδα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι όμορφο ποτάμι είναι, και είναι καλό να το επισκεφτείτε το καλοκαίρι και να το περπατήσετε και να το κολυμπήσετε. Πάμε Νέδα. Ανάμεσα στις κορυφές του όρους Τετράζιο, στη βορεινή άκρη της Μεσσηνίας, κυλάει τα νερά της προς τον κυπαρισιακό κόλπο η Νέδα, το μοναδικό θηλυκό ποτάμι της Ελλάδας. Η Νέδα αποτελεί το φυσικό σύνορο ανάμεσα στη Μεσσηνία και την Ηλία, αιώνες τώρα, από τότε που οι Δωρείς, οι απόγονοι του Ηρακλή, κατέκτησαν την Πελοπόννησο με τα σιδερένια τους όπλα. Τα νερά της Νέδας ξεκινούν από τις πάμπολες πηγές στους πρόποδες του Λύκαιου Όρους, κοντά στο χωριό Πέτρα. Συναντούν χυμάρους και παραποτάμους από τα γύρω βουνά. Ακολουθούν μια εκπληκτική μεανδρική πορεία μέσα από στενά φαράγγια, δροσερά πλατώματα και χαράδρες πνιγμένες στη βλάστηση. Περνούν κάτω από πέτρινα τοξωτά γεφύρια και μέσα από σκοτεινές σπηλιές και καταράκτες, για να καταλήξουν τέλος στα έφορα λιβάδια του κυπαρισιακού κόλπου, καλύπτοντας έτσι μια διαδρομή 32 χιλιόμετρων. Όμορφα και γραφικά χωριά στις πλαγιές της Κοιλάδας έχουν συνδέσει την ιστορία τους με τα γάργαρα νερά του ποταμού. Τόποι που φιλοξένησαν σπουδαίους πολιτισμούς, λαμπρά μνημεία και ιερά. Ένδοξες μάχες και ανδραγαθήματα. Τόποι γόνιμοι, φιλόξενοι και αγαπητοί που τους ομόρφινε πολύ ο ανθρώπινος μόχθος. Η Νέδα και τα χωριά της διατηρούν μια σπάνια εξωτική ομορφιά, δίνοντας τη λέξη αναψυχή νόημα και ουσία. Πραγματικά λαμπερά διαμάντια της ελληνικής φύσης και της αρχαίας ιστορίας μας. Στο μαγευτικό κόσμο της ελληνικής μυθολογίας, η Νέδα ήταν νύμφη, θεότητα των νερών. Όταν η Ρέα γέννησε το Δία στο Λύκαιο Όρος, εμπιστεύθηκε την ανατροφή του στην Νέδα και σε άλλες δύο νύμφες, τη Θησώα και την Αγνώ. Κάποιοι μύθοι αναφέρουν και την νύμφη Ιθώμη. Οι νύμφες κράτησαν και ανέθρεψαν το θεϊκό βρέφος, γλιτώνοντάς το από τα δόντια του πατέρα του, ώσπου το πήραν οι κούρητες για να συνεχίσουν τη διάσωσή του από τις πατρικές ορέξεις του Κρόνου. Η Νέδα έδωσε το όνομά της στο ποτάμι και έθρεψε τους θρύλους και τις παραδόσεις στις γύρω περιοχές.
Κάποτε, στα έφορα εδάφη της Κοιλάδας ήρθαν να κατοικήσουν οι πελασγοί, οι οποίοι αρχικά τρέφονταν με τους θρεπτικούς καρπούς της σήμερης Βελανιδιάς που φύτρωνε στις πλαγιές της Κοιλάδας. Γι' αυτό εξάλλου και η Πυθία τους ονόμασε βαλανοφάγους. Ο γιος του βασιλιά πελασγού Λυκάων ήταν και ιδρυτής της Λυκόσουρας και ο πατέρας του Φίγαλου, ο οποίος ίδρυσε τη Φυγάλια. Ενώ κάποιοι άλλοι μύθοι θέλουν τη Φυγαλία δριάδα του δάσους. Εδώ είναι η Νέδα, είναι οι πηγές του καταπληκτικού αυτού ποταμιού με το θηλυκό όνομα, το μοναδικό στην Ελλάδα. Και να σας πληροφορήσω, και δεν το έχω πει γιατί ακόμα είμαστε, μάλλον έχουμε προχωρήσει. Έχει γίνει μια μελέτη και είμαστε στο στάδιο της υλοποίησης να κάνουμε τα μονοπάτια της Νέδας. Ένα μεγάλο πρόγραμμα που μας βοηθάει και η περιφέρεια και θα δώσει ζωή και πνοή, γιατί θα έχει τη δυνατότητα να το επισκεφτεί ο κόσμος. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι χωρίς υποδομές δεν μπορεί να έρθει και ο κόσμος για να τον φιλοξενήσει και για να θαυμάσει τα ωραία τοπία. Είμαστε ένας καλλικρονητικός δήμος, είναι υπερβολές αυτά που λέτε για μένα. Αγαπώ τον τόπο μου, γιατί και εγώ εδώ γεννήθηκα. Το χωριό μου είναι το Δεσίλα, είναι κοντά στο Διαβολίτσι, αν έχετε υπόψη σας, που το περάσετε νομίζω. Έχουμε και το Μήλο είναι. Που θα δουν οι τηλεθεατές. Μπράβο. Έχουμε ένα καταπληκτικό μοναδικό ίσως Μήλο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στα Βαλκάνια. Είναι με τις μεγαλύτερες μηλόπετρες και τη μεγαλύτερη φτερωτή. Είναι ένα καταπληκτικό μνημείο πια, το οποίο το συντηρούμε. Λοιπόν, είναι ένας φτωχός δήμος, φτωχός γιατί το ανάγλυφο του εδάφους είναι τέτοιο. Ορεινός. Παρότι θεωρείται η γη της επαγγελίας η Μεσσηνία, έχουμε και μεγάλο ορεινό όγκο. Αλλά ο ορεινός όγκος όμως έχει και τις ομορφιές του. Αυτό είναι το σημαντικό. Έχουμε το καταπληκτικό το λάδι, το χρυσό, το θησαυρό μας. Είναι ένα πρόβλημα και εδώ με το λάδι, δυστυχώς δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί. Το πουλάμε χύμα, από ό,τι ξέρετε, και το εκμεταλλεύονται οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Έτσι. Θα έχετε ταξιδέψει στο εξωτερικό και θα έχετε δει στα ράφια το λάδι που φέρει ονομασία Ιταλική και είναι μεσσηνιακό το λάδι. Ακριβώς. Και το πουλάμε για χρυσάφι. Δήμαρχε, να ρωτήσουμε λίγο, να εντοπίσουμε λίγο, να εστιάσουμε λίγο στους τηλεθεατές για τον πολιτισμό μας εδώ, επειδή είναι σημαντικό ο κόμβος αυτός μέσα στη χώρα μας. Είναι πολύ σημαντική η Μεσσήνη για μας, η Μεσσηνία. Έχουμε εδώ πέρα το κάστρο της Ήρας. Ήρα με έψιλον γιώτα, να πούμε. Βεβαίως. Σε πολλούς τηλεθεατές, όχι με ήττα Ήρα. Το οποίο τι γίνεται, από το 743 π.Χ. εδώ πέρα γίνανε οι μεγαλύτερες μάχες με τους Λακεδαίους.